κάνει αυτή. Γεια σας, λοιπόν, ακούστε να σας πω ότι μου συμβεί. Έχω καεί στο πόδι μου από μαγειρικό λάδι και έχω έρθει στη Γάβδο εδώ, στο περιφερειακό γιατρείο Γάβδο, και περιμένω μισή ώρα με 3/4. Ο γιατρός είναι εδώ, ο καλός μου, και δεν μπορεί να με εξετάσει, γιατί δεν έχει κλειδί να δει, γιατί το κλειδί το έχει το ασθενοφόρο που έχει πάει να δει ένα άλλο περιστατικό. Ακούστε τώρα, δεν υπάρχουν δύο κλειδιά και δεν μπορεί κανένας άρχον παράγοντας να τους βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Οπότε οι ασθενείς περιμένουμε έξω το ιατρείο μέχρι να επανέλθει το ασθενοφόρο που κρατάει το άλλο κλειδί. Επανέρχομαι με νέο βίντεο. Ένα αντικλείδι. Φαντάζω πόσο δύσκολο είναι να βγει ένα αντικλείδι στη Μεθόριο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα αντικλείδι. Και εδώ μου λέει ο γιατρός ότι δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει καθαρίστρια στο ιατρείο. Δηλαδή, δεν φτάνει που είναι εδώ και τραβάνε αυτό που τραβάνε, πρέπει να καθαρίζουν οι ίδιοι το ιατρείο τους. Δεν υπάρχει καθαριότητα από κανένα παράγοντα, ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο. Τι πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε, να έρθουμε εθελοντικά, οι παραθεριστές, να καθαρίζουμε? Γιατί... Κοραλία, να καθαρίσουμε εμείς.